σε αυτή τη δορυφορική συνεδρία. Στίνα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι πως η χρόνια στη Θάχη δεν είναι τόσο σπάνια όσο πιστεύουμε. Παρόλο που υπάρχουν πολλές λύσεις επανεμάτωσης, φαίνεται ότι παγκοσμίως ένας σημαντικός αριθμός ασθενών παραμένει να έχει σταθερή στη Θάχη ακόμα και μετά την επανεμάτωση. Είτε γιατί υπάρχει μια μείωση στην καρδιακιακή θνητότητα και με τις νέες θεραπευτικές θεραπείες μπορούμε να βελτιώσουμε την επιβίωση και να την μακρύνουμε, αλλά παραμένουν πολλοί ασθενείς με πολλές συνοσιρότητες, στους οποίους η επαναγγείωση γίνεται πάντα όχι τόσο θεμητή. Χαρακτηριστικό λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια που βλέπει την ηλικία και κατανομή των συνοσιρωτήτων, των ασθενών με στεφανία νόσο, βλέπουμε ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών, όσο προχωράει η ηλικία, εμφανίζουν να έχουν ζαχαρόδη διαβήτη και περιφερική αρτηριοπάθεια. Δύο καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλά προβλήματα, μικρογειοπάθειες, έλλειψη στόχων, σταγεία για νέα επανεμάτωση, έλλειψη προσβασιμότητας ακόμα και στις περιφερικές αρτηρίες για να υποβληθεί ο ασθενής σε μια διαδερμική παρέμβαση. Χαρακτηριστικό είναι ένα παράδειγμα τέτοιου ασθενού, ένα 65χρονο, άντρα, μη καπνιστή, διαβητικό, υπερταστικό, δυσλιπιδεμικό, με φάνη σταθερή στη θάχη από κταμίνου κλειόμενη κατά τη βάδη 5 τετραγώνων, ιστορικό όρθο στεφανία παράκαμψη, με απόφραξη πυρηνικού μοσχέματο επιχειλίου, αγγιοπλαστική προεξαμίνου σε μία από τι πολλαπλέ βλάβε του επιχείλειου, λαμβάνει πλήρη αγωγία, πληρίνη, κλοπιδογρέλη, β' αποκλειστή ανταγωνιστία βεστίου, αναστολέα του άξονα, νητρόδι μακρά διαρκεία και στατίνη με μερική υποχώρηση πτωματολογία. Και έχουμε ένα σπιθυρογράφημα που δείχνει να αναστρέψει ισχυμία σε μια μικρή περιοχή του πλαχίου τυχώματος. Μια χαρακτηριστική περίπτωση ατόμου που έχει βελτιώσει στο μέγιστο όσο μπορεί τους παράγοντες κινδύνου, παραμένει όμως να έχει μια μειωμένη ποιότητα ζωής λόγω παραμένουσα στη θάχη προσπαθίας. Άρα χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω, καθότι η πιθανότητα επαναγγείωσης γίνεται πιο απόμακρη σε αυτόν. Ανάλογα παραδείγματα που έχουμε κάθε μέρα στην πράξη, και τώρα έχουμε ένα νοσηλευόμενο τριαγγειακό. Ασθενή με αρτοστεφανία παράκαμψη, με περιφερική αρτηριοπάθεια, χωρίς προσβασιμότητα για νέα αγκιοπλαστική, σε αγγεία όμως που έχουν πολλαπλές διαδοχικές στενώσεις. Σε αυτό το πεδίο, η μελέτη Κάρατς, μια παλαιότερη λίγο μελέτη, τυχιοποίησε ασθενείς, οι οποίοι είχαν μια σημαντική στένωση, τουλάχιστον σε κάποιο αγγείο, και είχαν και συμπτωματική βέβαια όσο αφορά τη στη θάχη, είτε σε διαδερμική αγκιοπλαστική, είτε σε θεραπεία φαρμακευτική, και παρακολουθήθηκαν για 36 μήνες. Παρόλο που υπήρξε ένα ποσοστό ασθενών από την ομάδα των φαρμάκων που μεταβήκανε στην ομάδα της παρέμβασης, λόγω υπολοιπόμενων ίσως αισθητικών ενοχλημάτων, αυτό που ήταν σημαντικό ήταν στις 36 μήνες η κατάληξη, βλέπετε, είναι η ίδια. Φάνηκε μια ισοδυναμία τόσο των ατόμων που είχαν υποβληθεί σε αγκιοπλαστική, δερμική αγκιοπλαστική, όσο και αυτό που έλαβαν φαρμακευτική θεραπεία. Αυτή η μελέτη έθεσε την πρώτη βάση και ανέδειξε ότι σε αυτούς τους ασθενείς και η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να επιφέρει θεμικά αποτελέσματα σταθεροποίηση συμπτωμάτων αλλά και διατήρηση της διάρκειας της ζωής. Πιο νεότερη θεραπεία, η Ορμπίτα, η οποία ήταν μια μελέτη η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς οι οποίοι τυχιοποιήθηκαν στην διαδερμική πάλι αγκιοπλαστική έναντι της φαρμακευτικής θεραπείας. Είναι ασθενείς οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικό, είχαν ένα FFR της τάξης του 0,69, παρόμοιο δηλαδή με το FFR που είχε η μελέτη FAME και η FAME-2. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις κατευθύνσεις οδηγίες του 2017 με τέτοια τιμή FFR μπορεί κάποιος να αξιολογήσει την αγκιοπλαστική, αποτελεί μια επιλέξιμη λύση. Και αυτοί οι ασθενείς είχαν κάνει στις 6 εβδομάδες που είχαν παρακολούθηση, είχαν καρδιονευριστική δοκιμασία κόπωση στην αρχή και στο τέλος της παρακολούθησης. Αυτό που βρέθηκε είναι ότι τα άτομα που μείνανε στην φαρμακευτική θεραπεία και είχαν μια σημαντική μείωση του χρόνου εμφάνισης πτώσης του εστί διαστήματος, όπως και μια βελτίωση των συμπτωμάτων τους με βάση το ερωτηματολόγιο της εμφάνισης συμπτωμάτων στη θάχης και βέβαια καλύτερη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, που σημαίνει ότι είχε βελτιωθεί σημαντικά το καρδιομεταβολικό τους προφίλ. Και αυτό είναι μια μελέτη που ανέδειξε έτσι πάλι το ρόλο της φαρμακευτικής θεραπείας στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Τι εννοούμε όταν λέμε μια σταθερή στεφανία νόσο? Αν και όπως είπε και ο καθηγητής, θα υπάρξουν νέες κατευθυντήριες οδηγίες που αλλάζουν λίγο και τον ορισμό, σαν νομίζω θα λέγεται σαν χρόνια καρδιακή νόσος. Οι οδηγίες που έχουμε το 2013, που περιλαμβάνουν την παθοφυσιολογία που
κρύπτεται από πίσω. Μιλάμε για μηχανισμούς που έχουν συγκεκριμένες σταθερές δυναμικές στενώσεις σε επικαρδιακά αγγεία, αλλά μιλάμε και για μικρογειακή δυσλειτουργία, μιλάμε για σπασμό των στεφανίων αγγείων και όλα αυτά σε ασθενή που μπορεί να αλλάζει η εμφάνιση και η ποιότητα των συμπτωμάτων στην πορεία του χρόνου. Άρα έχουμε πολλαπλές καταστάσεις και τελευταία μιλάμε και για σύνδρομα Μινόκα, που είναι έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς απόφραξη στεφανίων αγγείων, που συμπεριλαμβάνουν μικρογειακή στιθάχη, αγγιοκυσπαστική στιθάχη. Άρα είναι ένα ποικίλο εύρος ασθενών που εμφανίζουν στιθάχη προσπαθίας, ακόμα και όταν δεν υπάρχει μια σημαντική στένωση που να αποτελεί στόχο παρέμβασης. Και φαίνεται ότι η θεραπεία, πάλι με τις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν έως τώρα, έχει σημαντικό θέση βέβαια η προκλινική εκτίμηση και βέβαια η παρακλινική εκτίμηση με τον έλεγχο της δοκιμασίας κόπωσης, όποιας μορφής θα είναι αυτό, που η οποία βέβαια επηρεάζει το αποτέλεσμά της από το pre-test probability που εμφανίζει το προφίλ του κάθε ασθενούς. Έτσι, κυρίως αυτούς που έχουμε ενδιαμέσου κινδύνου ασθενούς, εκείνη τα προβλήματα είναι πιο. Πρέπει κανείς να σκεφτεί πώς θα αντιμετωπίσει. Και σίγουρα το αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας κόπωσης, ενός πυθυρογραφήματος ή και αξονικής στεφανιογραφίας σε ορισμένες περιπτώσεις που θα κριθεί, θα δώσει την κατάλληλη απόφαση στην παρέμβαση. Σίγουρα η δυναμική βέβαια θα μας δείξει καλύτερα την εμφάνιση των συμπτωμάτων, σε ποιο στάδιο, σε ποια σοβαρότητα και πώς αποκαθίστανται. Έτσι, σε καταστάσεις που είναι χαμηλού ή μέσου κινδύνου, προτιμάται πάντα η φαρμακευτική αγωγή να εξαντληθεί στα μέγιστα και μόνο σε καταστάσεις που δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, υπό τη μέγιστη ανεκτή δόση της φαρμακευτικής αγωγής που έχουμε δυνατότητα να χορηγήσουμε στον ασθενή, να σκεφτεί κανείς την παρέμβαση την επεμβατική. Σε υψηλού βέβαια κινδύνου ασθενούς που μιλάμε για αυτούς που εμφανίζουν πρώιμη εμφάνιση συμπτωμάτων κατά τη δοκιμασία κόπωση, σημαντικές κατασπάσεις του αισθητή διαστήματος και απότερη αποκατάσταση κατά την αποκατάσταση, κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Σε αυτούς ασθενείς μπορεί να σκεφτεί βέβαια και άμεσα κανείς την απεικόνηση με πιθανότητα την παρέμβαση. Όλα τα άλλα, σε όλα τα άλλα μπορεί να σκεφτεί κανείς τη φαρμακευτική, όχι ο πρώτος στόχο, την εξάντληση της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής. Και βέβαια η θεραπεία της ισχεμίας έχει πάντα να κάνει με να φέρουμε σε κάποια ισορροπία την παροχή του οξυγόνου με τη ζήτηση. Και έχουμε αυξημένη, μειωμένη παροχή, με αυξημένες ανάγκες, ότι έχουμε έναν αγκιοσπασμό, ότι έχουμε θρόμβο, ότι έχουμε αθυροσκλήρηση. Εκεί έχουμε τα φάρμακα που γνωρίζουμε, ασπιρίνη, στατίνες, τα νητρόδια, ανταγωνιστές διάβλων ασβεστίου, τα φάρμακα που γνωρίζαμε κλασικά μέχρι τώρα, που να βελτιώσουν την αγκιοδιαστολή και την παροχή του οξυγόνου στα επικαρδιακά στεφανή αγγεία. Έχουμε και το πρόβλημα της ζήτησης, βέβαια, που μπορεί να υπάρχει αναιμία, άλλοι παράγοντες που θέλουν διόρθωση, αλλά βέβαια και ο αρδιακός ρυθμός, που εκεί θα παίξει το ρόλο ο β' αποκλειστής ή το αυξημένο προφόρτιο, που εκεί θα βοηθήσουν και τα νητρόδη στη μείωσή τους. Όλα αυτά, αν έρθει μια καλή ισορροπία, μπορεί να έχουμε μια βελτίωση διαστολικής ροής, άρα και της μυοκαρδιακής αιματικής ροής, που θα βοηθήσει σε καλύτερη σταθεροποίηση των διαστολικών πιέσεων της αριστερής κοιλίας και καλύτερη βέβαια παροχή προς την περιφέρεια, καθότι έχουμε φέρει σε μια ισορροπία το προφόρτιο και το μεταφόρτιο όσο αφορά την απόδοση της αριστερής κοιλίας. Τώρα, στα φάρμακα που έχουμε για τη χρόνια στεφανία νόσο, ξέρουμε ότι τα νητρόδια αποτελούν ένα φάρμακο το οποίο πραγματικά ανακουφίζει, ανακουφιστικό του πόνου με την αγκιοδιαστολή και με όλα τα προβλήματα ανοχής που ξέρουμε των νητροδών, καθώς και άλλα προβλήματα που φαίνεται να επηρεάζουν ίσως απότερα και το μεταβολικό προφίλ των ασθενών. Τους β' αποκλειστές, παρόλο που γνωρίζουμε ότι μπορούν να κάνουν αγκιοσύσπαση, μάλλον κάνουν αγκιοσύσπαση στα αγγεία, αλλά το ευεργετικό τους ρόλο το δεχόμαστε από την μείωση της ζήτησης μέσω της μείωσης καρδιακής συχνότητας και εν μέρη της περισταλτικότητας σε κάποιες περιπτώσεις, ανταγωνιστή ασβεστίου, συνδυασμός όλων αυτών των φαρμάκων, ενώ όταν στη δεύτερη γραμμή συναντάμε την ιβαμπραδίνη, πάλι τα νητρόδη και βέβαια και τη ρανολαζίνη, που είναι το φάρμακο για το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Δεν είναι καινούριο φάρμακο βέβαια, υπάρχει μια δεκαετία τουλάχιστον στο ελληνικό χώρο, αρκετά δοκιμασμένο για τα αποτελέσματά του στις περιπτώσεις αυτές που θέλουμε το κάτι παραπάνω. Ασφαλώς δεν ξεχνάμε την διόρθωση όλων των παραγόντων κινδύνου, που σημαίνει την παχυσαρκία, το διακοπή του καπνίσματος, που έχουμε και ένα 15% τουλάχιστον ασθενών και με καρδιακή ανεπάρκεια που συνεχίζουν και καπνίζουν, και από ελληνικά δεδομένα, και βέβαια τα ρύθμιση αρτηριακής πίεσης.
Άρα, στην παθοφυσιολογία της τυθάκης σε κυταρικό επίπεδο, και εδώ φαίνεται η θέση που είναι της ρανολαζίνης, είναι ότι έχουμε μια ισχαιμία, έχουμε μια αύξηση της εισόδου νατρίου, στο όψιμο ρεύμα μάλιστα εισόδου νατρίου, όπως θυμόμαστε μετά τη φάση 1. Οπότε δημιουργείται μια υπερφόρτιση νατρίου μέσα στο μυοκαρδιακό κύτταρο. Αυτό οδηγεί στην ανταλλαγή μετά νατρίου και ασβεστίου, που είναι στο πλατό, που είναι η φάση 3 της εκπόλωσης του κυτάρου. Αυτή η υπερφόρτιση όμως ασβεστίου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προκαλεί λειτουργική ηλεκτρική αστάθεια και αρρυθμίες. Προκαλεί μηχανική δυσλειτουργία, υπερφορτώνει το κύτταρο, άρα δεν μπορεί να φύγει, δεν αλλάζει η κλίση μάλλον ασβεστίου, εκατέρωθεν του σακροπλασματικού δικτύου. Και βέβαια αυξάνει σημαντικά η προσφορά και η ζήτηση οξυγόνου. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένδυα ενέργειας και έτσι το κύτταρο δεν έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την χάλαση, που σημαίνει να απελευθερωθεί το ασβέστιο και να επαναπροσληφθεί από το σακροπλασματικό δίκτυο, μια διαδικασία που είναι αργιογόνος, αλλά απαραίτητη, γιατί αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, δεν θα έχουμε και τη χάλαση του μυοκαρδιακής ίνας για να αποδώσει μετά και το μέγιστο, σύμφωνα με τον νόμο Frank Starling. Άρα αυτή η υπερφόρτιση νατρίου και ασβεστίου αυξάνει την τυχωματική τάση μέσα στη διαστολή. Είναι αυτή η οποία προκαλεί μια αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου, πιέζει τα ενδοκαρδιακά μικρά αγγεία, τα στραγγαλίζει, άρα είναι οι περιπτώσεις που λέμε και μικροαγγειακής τυθάχης που επιδεινώνεται, μειώνει την αιματική ροή στο επενδοκάρδιο και δημιουργεί την κλινική επιδείνωση της ισχαιμίας και της τυθάχης που λέμε στους ασθενείς. Η ρανολαζίνη λοιπόν είναι ένα φάρμακο το οποίο μπλοκάρει αυτή την είσοδο του νατρίου στην όψιμη φάση. Η δοσολογία που υπάρχει είναι 375, 500, 750 και ενός γραμμαρίου, αλλά όχι στην Ελλάδα και δεν ξέρω γενικότερα να υπάρχει στην Ευρώπη. Ξέρω ότι υπάρχει σίγουρα στην Αμερική. Δύο φορές την ημέρα λόγω του χρόνου ημιζωής της. Έχει υποστηριχθεί τα τελευταία 10 χρόνια, αυτά είναι οι παλιότερες πρώτες μελέτες, τις πρώτες 6 μελέτες, τη Μαρίζα η οποία ήταν σε χρόνια στη Θάχη, έναντι εικονικής θεραπείας, η Καρίζα που ήταν σε χρόνια στη Θάχη, αλλά όχι έναντι εικονικής θεραπείας, έναντι θεραπείας στο μέγιστο όμως της χορηγούμενης υπόλοιπης θεραπευτικής αγωγής, την Έρικα που αυτή ήταν πάνω στην αμυλοδιπίνη, συγκρινόμενη με ομάδα ασθενών που λάμβαναν αμυλοδιπίνη. Η Μέρλιν, η Τίμη 36, η οποία τη θεωρώ σημαντική μελέτη, τη ανέδειξε και το ρόλο της στις αρρυθμίες και περιλαμβάνει και μεγάλο αριθμό ασθενών, 6.500 ήταν σε νοστέμι ασθενής, οξυστεφανείο σύνδρομο, στην φάση της, μετά την άμεση αποδρομή της οξίας φάσης του οξυστεφανείου συνδρόμου, η Τερίζα στη χρόνια στη Θάχη στους διαβητικούς ασθενείς και η Ρόλ στη χρόνια πάλι στην Θάχη σε ένα καλό πληθυσμό ασθενών, περίπου 750. Από τα κύρια αποτελέσματα, η Μαρίσα ήταν αυτή που έδειξε ότι βελτιώνεται η διάρκεια της άσκησης, άρα μας δίνει τα πρώτα σημεία πόσο βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, ο χρόνος για εμφάνιση στη θάχη, ο χρόνος για εμφάνιση πτώση του εστί διαστήματος σε μια δοκιμασία κόπωσης, η διάρκεια της άσκησης, ο χρόνος γενικότερα για εμφάνιση συμπτωμάτων. Η Καρίσα έδειξε και αυτή ότι μειώνεται η συχνότητα των επεισοδίων στη θάχη έναντι της υπολοιπόμενης θεραπείας υποστρώματος που αποτελούσε όλη την υπόλοιπη της ταχυκή θεραπεία, τη γνωστή, και ήταν η χορηγούμενη δόση 750 μιλιγκράμμ ρανολαζίνης δύο φορές την ημέρα, που σύνδεσε αυτή η δόση στόχος βέβαια, που προσπαθούμε να δώσουμε και στην καθημέρα πράξη. Η Έρικα και αυτή έδειξε μείωση της χορήγησης των νητροδών. 24% μείωση των νητροδών στις 6 εβδομάδες παρακολούθησης που ήταν οι μελέτες. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι σημαντικό γιατί σε μια πρόσφατο σχετικά editorial που υπάρχει στο European Heart Journal εμφανίζεται ο ρόλος των που έχουν η μακροχρόνια χορήγηση νητροδών γενικότερα στην δοθυλιακή λειτουργία. Το παρομοιάζουν μάλιστα σαν ένα λύκο που κρύβεται μέσα στο μαλλί ενός προβάτου, δηλαδή παίρνει τη μορφή προβάτου και μας παραπλανά. Μας παραπλανά γιατί όντως τα νητρόδη είναι η εύκολη λύση όταν ασθενής πονάει να τα χορηγήσουμε μακροχρόνια και φόρου ζωής. Όμως φαίνεται πως η αυτή αντίσταση των νητροδών σημαίνει ότι μειώνεται η ενδογενής βιοδιαθεσιμότητα των οργανικών νητροδών. Υπάρχει μια απευαισθητοποίηση της διαλυτής γονελικής κυκλάσης που σημαίνει ότι αυξάνεται η δραστηριότητα της φωσφοδιαστεράσης. Αυτό υποδηλώνει ότι έχουμε μια αύξηση αγκιοσυσπαστικών ουσιών και κατεχολαμινών. Έχουμε διαταραχή της παραγωγής ενέργειας και παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και όλα αυτά οδηγούν στην ενδοθυλιοξαρτώμενη διαταραχή της αγκιοδιαστολής. Άρα, στην ουσία, αυτό που προσπαθούμε να το πολεμήσουμε, μακροχρόνια και ύπουλα το επιδεινώνουμε. Η Μέρ, λοιπόν, Τίμη, 36,
ήταν η μελέτη που συμπερίλαβε ασθενείς μετά από αποδρομή οξέως στεφανιού συνδρόμου, νοστέμι. Λοιπόν, εδώ μπήκε η νερολαζίνη, σε ενδοφλέβη αρκετά χορήγηση και μετά από το στόματος. Η παρακολούθηση ήταν για 348 μέρες περίπου, η μέση παρακολούθηση, με συνεχείς επισκέψεις στις πρώτες 14 μέρες, το μήνα, στους 4 μήνες, στους 6 και τελική βέβαια επίσκεψη περίπου στο χρόνο. Συνολικά φάνηκε ότι ήταν ισοδύναμο όσο αφορά το θάνατο, τον ευκνίδιο θάνατο, τις επανοσηλίες, αλλά βελτίωσε σημαντικά τις... είχε μια δράση στις αρρυθμίες, αλλά βελτίωσε σημαντικά τη συμπτωματολογία και την ποιότητα των ασθενών. Και ήταν σημαντικό ότι μειωθήκαν οι αρρυθμίες στην 24ωρη καταγραφή του Holter. Κάτι που μπορεί να προδικάζει και την πορεία μετά των ασθενών, τη μακροχρόνια, γιατί συχνά αυτοί οι ασθενείς καταλήγουν, όπως ξέρουμε, και με καρδιακή ανεπάρκεια. Μια νεότερη μελέτη, η οποία έδειξε επίσης τη βελτίωση της ικανότητας προς άσκηση και της εμφάνισης στη θάχη σε ικανό πληθυσμό, γιατί ήταν 2.500-3.000 περίπου ασθενείς, εδραιώνει πάλι το ρόλο της για την όσο αφορά την ποιότητα ζωής. Και εδώ φαίνεται μια μετανάλυση όλων των μελετών που έχουν συμπεριλάβει τη νερολαζίνη, που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα γενικότερα στο χρόνο εμφάνισης στη θάχη, στο χρόνο για την εμφάνιση του ST, της κατάσπισης του ST διαστήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης, στη διάρκεια της άσκησης, στη διάρκεια των συμπτωμάτων και γενικότερα των συμπτωμάτων στη θάχη στο 24ωρο. Η διάρκεια της άσκησης είναι σημαντικό, γιατί από τη μελέτη του Myers, New England 2002, είχε δείξει ότι και σε ασυμπτωματικό πληθυσμό, η διάρκεια της άσκησης δοκιμασία κόπωσης αποτελεί το πιο ισχυρό προγνωστικό δείκτη γενικότερα για επιβίωση, ανεξαρτήτως δηλαδή ύπαρξης νόσων ή παραγόντων κινδύνου. Η Όσκαρη μελέτη είναι μια ελληνική μελέτη και έχει το ενδιαφέρον της, γιατί συμπερέλαβε αρκετά ελληνικά κέντρα και έδειξε ότι γενικότερα η ρανολαζίνη μειώνει τη συχνότητα της εμφάνισης στη θάχη, όπως και τη σοβαρότητά της, και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής από των ασθενών. Μάλιστα, δεν υπήρχε καμιά μεταβολή στην καρδιακή συχνότητα και στην αρτηριακή πίεση, γενικώς που υποδηλώνει το αιμοδυναμικό ουδέτερο προφίλ του φαρμάκου. Τώρα, σε ιδιαίτερες κατηγορίες, ο ζαχαρώδης διαβήτης. Έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς με διαβήτη συχνά βέβαια έχουν επεισόδια στη θάχη από μη ικανοποίηση των πολλαπλών στόχων που συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επεμβατικά. Και φαίνεται ότι η χρήση της ρανολαζίνης μπορεί έναντι της εικονικής θεραπείας σημαντικά μειώνει τα επεισόδια στη θάχη, αλλά ακόμα μειώνει ακόμα και τη χρήση των νητροδών, που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί είπαμε ποια είναι και τα αρνητικά δυσμενή αποτελέσματα της χρόνιας χορήγησης. Ενώ φαίνεται ότι σε μελέτες που έχουν γίνει τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραματόζωα, εδώ είναι σαρουραίους, ο μηχανισμός που κρύβεται από πίσω είναι ότι η ρανολαζίδη αυξάνει τα επίπεδα της φωσφοριλωμένης πρωτεϊνικής κινάσης, όπως και του στόχου της ραπαμικίνης, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο στις διαβητικές, γενικότερα και ιδιαίτερα στις διαβητικές καρδιές, αυξάνει το λόγο του σωροπλασματικού ασβεστίου ATPases έναντι της φωσφολαμβάνης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βελτιώνει πολύ την κλίση του ασβεστίου κατέρωθεν του ενδοπλασματικού δικτύου της κυταρικής μεμβράνης. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται καλύτερα η χάλαση και η διαστολική λειτουργία του μυοκαρδίου, και ιδιαίτερα αυτό φαίνεται στους διαβητικούς. Άρα, εκεί φαίνεται ο ευεργετικός της ρόλος. Καταλήγοντας, βέβαια, σε αυτό το καταράκτη, μέσω αυτή του μηχανισμού, φαίνεται ότι βελτιώνεται η συστολική απόδοση αστερής κοιλίας, εφόσον έχουμε και μια καλύτερη χάλαση εξ αρχής. Έτσι, στους ασθενείς, στους διαβητικούς ασθενείς, έχει και ένα άλλο όμως παρακλινικό όφελος. Φαίνεται να μειώνει τα επίπεδα της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ένα μηχανισμό που δεν έχω βρει ακριβώς πώς γίνεται, πώς κρύβεται από κάτω, αλλά φαίνεται πως μπορεί ίσως να μπορεί να αντιμετωπίσει και σε χαμηλότερα επίπεδα την αντιδιαβητική αγωγή, εφόσον έχει μια καλύτερη ρύθμιση τουλάχιστον του ζαχάρου ή τουλάχιστον έχει ένα πολύ καλό μεταβολικό προφίλ για αυτούς ασθενείς. Αυτό φαίνεται και από μελέτες τόσο σε ποντίκια, σε αρουραίους και σε ανθρώπους που βλέπουν ότι στα παγκρεατικά νησίδια υπάρχει καλύτερη έκρηξη και διαχείριση σουλήνης ανάλογα με τη φόρτιση γλυκόζης που έχουν κάνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι σέβεται ιδιαίτερα το προφίλ των ασθενών με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 της ισουλινοαντοχής. Τώρα, όσο αφορά τις αρρυθμίες, ήταν η μελέτη η Μέρλιν, η τίμη 36, των οξέων στεφανιών συνδρόμων, που ανέδειξε ότι πραγματικά μειώνεται όχι μόνο στο Holter καταγραφής τα επεισόδια της υπερκυλιακής ταχυκαρδίας, αλλά και της εμφάνισης νέων επεισοδίων κολπικής μαρμαριγής, που και αυτό είναι σημαντικό.
Γι' αυτό και έχει γίνει και μια μελέτη που ανέδειξε την αρολαζίνη σαν pill in the pocket, στις δόσεις βέβαια των 2 γραμμαρίων, ότι μπορούσε να ανατάξει την, σε φλεβοκομβικό ρυθμό και να διατηρήσει είτε σαν επικουρικό φάρμακο, είτε και σαν μοναδικό φάρμακο σε καταστάσεις υψηλής αντένδειξης άλλων αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Και με καλή βέβαια, αιμοδυναμική βέβαια αποδοχή από τον ασθενή. Και μπαίνοντας στην πραγματικότητα, η σταθερή στιθάχη είναι μια κατάσταση που αλλιώς τη βιώνει ο ασθενής και αλλιώς τη καταλαβαίνουμε εμείς οι γιατροί. Αυτή η μελέτη ανέδειξε πως συχνά όταν η ασθενής έχει μια σταθερή στιθάχη πάνω από 2 χρόνια, εμείς ως γιατροί υποτιμούμε τα νοχλήματά του. Γιατί θεωρούμε το έχεις 2 χρόνια τώρα, δεν είναι τόσο σοβαρά όσο το λες. Όμως αλλιώς το βιώνει ο ασθενής και αλλιώς αντιλαμβανόμαστε εμείς. Και βλέπουμε ότι η στιθάχη επηρεάζει όλες τις ηλικίες, σε όλους τους παράγοντες κινδύνου και μάλιστα στη μεσαία στήλη. Δείχνει τα φάρμακα που λαμβάνουν. Είναι ασθενείς που λαμβάνουν σε υψηλό ποσοστό β' αποκλειστές, σε υψηλό ποσοστό ανταγωνιστές ασβεστίου και σε υψηλό ποσοστό νητροδών. Δηλαδή, λαμβάνανε περίπου η μισή αυτών νητροδών και μιλάμε ασθενείς που έχουν υποβληθεί και σε αγκιοπλαστική είτε μη. Μάλιστα, μου κάνει και εντύπωση ότι και ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε αγκιοπλαστική λαμβάνουν σε υψηλό ποσοστό τα φάρμακα και παρόλα αυτά, όπως και οι ασθενείς γενικότερα, εμφανίζουν τα συμπτώματα της στιθάχης. Είναι μια νόσος που δεν ξεχωρίζει, μια κατάσταση που δεν ξεχωρίζει τους άντρες από τις γυναίκες, αλλά συχνά στις μελέτες κοιτάζουμε αν υπάρχει κάποια διαφορά φύλου. Φαίνεται λοιπόν ότι στη συγκεκριμένο φάρμακο δεν υπήρξε κάποια διαφορά φύλου, παρόλο που οι γυναίκες συχνά βιώνουν πιο έντονα ή περιγράφουν πιο έντονα επεισόδια στιθάχης με φυσιολογικά στεφανιαγγεία, τύπο αγκιοσυσπαστικής, μικρογειακής στιθάχης, αν έχουν και ζαχαρό διαβήτη. Και φάνηκε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες είχαν την ίδια ανταπόκριση στη μείωση των επεισοδίων στιθάχης, όπως και στη χρήση νητροδών. Και μάλιστα για τις γυναίκες φαίνεται ότι η χρήση νητροδών δισκίων μειώθηκε ακόμα περισσότερο από ό,τι μειώθηκε και για τους άντρες. Αλλά ένα προφίλ που είναι και ευνοϊκό ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Τέλος, η στιθάχη σε στεφανία νόσο μη αποφρακτικού τύπου, δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Εκεί, τα φαρμακευτική αγωγή που έχουμε να δώσουμε, ανταγωνιστές ασβεστίου, τα νητρόδια, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα ευεργετική δράση, ιδιαίτερα σε μακροχρόνια χορήγηση, οι β' αποκλειστές σε κάποιο βαθμό για να μειώσουν τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, αλλά και την προκλειόμενη στιθάχη με την κόπωση και να κατεβάσουν καρδιακή συχνότητα. Η βαμπραδίνη, που υπάρχει πολύ μικρές λίγες πληροφορίες γι' αυτό, αλλά η τριμεταζιδίνη είναι άλλο φάρμακο το οποίο έχει μια θέση και σκατευθυντηρίες οδηγίες, γιατί είναι αποτελεί έναν μεταβολικό. Τροποποιητή, θα λέγε κατής, καθότι αλλάζει το καρδιακό μεταβολισμό από τη χρήση λιπαρών οξέων προς τη γλυκόζη, σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ATP, με κάποιο τρόπο προστατεύει λίγο το κύτταρο, βάζοντάς το σε μια κατάσταση έτσι preconditioning κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας. Και εδώ βέβαια έχετε την κυρανολαζίνη, η οποία ως ένας αποκλειστής των ιόντων νατρίου βελτιώνει τα συμπτώματα και ιδιαίτερα και στις γυναίκες, που φαίνεται να μειώνει και την κατανάλωση οξυγόνου και να μειώνει τις ανάγκες προς οξυγόνο, όπως και την αυξημένη τυχωματική τάση και να έχει όλες αυτές τις ευεργετικές δράσεις. Αν πούμε για φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, σίγουρα μιλάμε για ένα φάρμακο που μεταβολίζεται το γνωστό κοιτόχρωμα, το C3PA4. Άρα, όλοι οι διαγέρτες που είναι η ριφαμπικίνη, η φενιντοίνη, η φενοβραβετήλη, η καρβαμαζεπίνη, η κινιδίνη, θέλουν προσοχή με τη συγχορήγηση. Έχουμε αντένδειξη με ισχυρούς ανταγωνιστές και το κοναζόλι και τα οχυμό grapefruit. Προσοχή θέλει σε μέτρους αναστολής, όπως η διλτιαζέμη, η βεραπαμίλη, για μην έχουμε προβλήματα βραδικαρδίας. Μια σημαντική αλληλεπίδραση επίσης με ασθενείς αναστολής, όπως είναι η συμβαστατίνη και η σιμετιδίνη. Και μπορεί να χρειαστεί μια μείωση δοσολογίας των υποκαταστάτων, τυχικών και καταθλιπτικών και ψυχοσικών, γιατί με τη συγχορήγησή τους αυξάνουν τα επίπεδα των συγκεκριμένων φαρμάκων στο αίμα των ασθενών. Και τελειώνοντας, κάποια οικονομοτεχνικά στοιχεία, κάποια παλαιότερα, που είναι το 2012, που έδειξαν ότι η ρανολαζίνη, έναντι της θεραπείας με νητρόδι, αποτελεί σίγουρα μια πολύ πιο οικονομική θεραπεία, γιατί μειώνονται οι νοσηλίες, που αποτελούν το κύριο πρόβλημα κόστους στα συστήματα υγείας. Άρα κερδίζει κανείς αρκετά χρήματα, σε δολάρια εδώ, γιατί είναι η μελέτη στις ΗΠΑ, η οποία συμβιβαδίζει με την βελτίωση ποιότητας ζωής και τη μείωση των συχνών επανεισαγωγών και επισκέψεων σε νοσοκομεία, που εκεί όλα καταγράφονται.
Και πιο πρόσφατη μελέτη, στο American Journal of Cardiology, φαίνεται ότι το μέσο κοστογίας που σχετίζεται με την επαναγκύωση ήταν χαμηλότερο στους ασθενείς με νεολαζίνη, από ότι αν παίρνανε μόνο β' αποκλειστές ή νητρόδι, παρόμοιο ίσως με τους ασθενείς που παίρνουν ανταγωνιστές ασβεστίου, αλλά η νεολαζίνη οδήγησε σε μικρότερη ανάγκη επεμβάσεων επανεμάτωσης. Άρα και εκεί μειώθηκε το κόστος νοσηλείας, όπως και ο κόστος χρήσης υλικών. Τέλος, συμπερασματικά, ποιους ασθενείς θα λέγαμε ότι ωφελούνται από τη χρήση νεολαζίνης. Εγώ θα έλεγα σταχική ασθενής υποθεραπεία με β' αποκλειστή, στους οποίους είναι, σκεφτόμαστε να δώσουμε νητρόδι ή είναι ήδη σε νητρόδι και δεν ανταποκρίνονται. Σταχική σίγουρα ασθενής με σαγρώδη διαβήτη, οι γυναίκες σε μια ιδιαίτερη κατηγορία που έχουν και πιο ποικιλόμορφες τύπους τυθάχης. Σταχική ασθενής πριν από προγραμματισμένη επαναγκύωση ή και μετά, γιατί βελτιώνει αρκετά το μεταβολικό προφίλ, τη χάλαση και θα βελτιώσει και το αποτέλεσμα. Στη θαχική ασθένηση με κολπική μαρμαργή ή αριθμίες και γενικότερες αριθμιογόνες καταστάσεις, αποτελεί σε μας άτυπα στη κάθε μέρα πράξη, που το συζητάμε με πολλούς συναδέλφους, ένα φάρμακο που δίνουμε και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και με έντονη κοιλιακή κολπική αριθμιογένεση, αν και οι δοσολογίες που πρέπει σε αυτές τις καταστάσεις να δώσει κανείς είναι πιο ψηλές, πάνω από το 1 γραμμάριο 2 φορές την ημέρα. Και συμπερασματικά, η κύρια δράση της, πέρα από τον διαρρυθμικό της αποτέλεσμα, το μοδυναμικό ουδέτερο προφίλ, είναι η βελτίωση της διαστολικής χάλασης και βέβαια ένα ισχυρό αντισχημικό όφελος όταν προσθεθεί στην αγωγή πρώτης γραμμής, που αυτή τη στιγμή είναι οι β' αποκλειστές και ανταγωνιστές ασβεστίου σε ασθενείς με χρόνια στη θάχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Χριστίνα, νομίζω κάλυψες όλο το φάσμα της δράσης της νεολαζίνης. Εγώ κρατάω ότι και από τη δική μου εμπειρία είναι ένα φάρμακο μοναδικό και είναι, ξεκινάει από την ασφάλεια, είναι πολύ ασφαλές και είναι αιμοδυναμικά ουδέτερο. Όλοι οι ασθενείς μας με χρόνια στη θάχη θα παίρνουν β' αναστολής με ένα σωρό φάρμακα τα οποία ρίχνουν την αρτηριακή πίεση. Ενώ προσθέτοντας τη νεολαζίνη είναι αιμοδυναμικά ουδέτερο. Δεν έχουμε αυτή την υπόταση που φοβόμαστε από τα φάρμακα και μπορούμε συγχρόνως και να αυξήσουμε αν χρειάζεται β' αναστολής ή τους ΜΕΑ. Αυτό για μένα είναι η αρχή του φαρμάκου. Και βέβαια το δεύτερο είναι ότι ο ασθενής αισθάνεται καλύτερα. Αυτό είναι. Δεν θεραπεύουμε τον γιατρό όπως πολλές φορές κάνουμε, δίνουμε φάρμακα πιο πολύ γιατί θεραπεύουμε εμάς, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε, αλλά θεραπεύουμε τον ασθενή, αυτό καθεαυτό. Τώρα, αυτό που έθιξες και με ενδιαφέρει και ασχολήθηκα στο παρελθόν είναι το σύνδρομο X, που σε αυτούς τους ασθενείς που μας προβληματίζουν και δεν έχουμε απαντήσεις, η νεολαζίνη βοηθάει. Έχεις υπόψη σε ποιες δόσεις. Εγώ έχω συνηθίσει μεγάλες δόσεις. 750 και 1000. Υπάρχει το 1000 στην Ελλάδα? Όχι. Σαν λύση είναι 2 500 πρωί ή βράδυ. Ναι. Σε άθροισμα 1000. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί το φάρμακο τώρα δεν είναι ακριβώς καινούριο. Έχει περάσει αρκετά χρόνια. Ναι. Έχουμε καμιά ερώτηση από το ακροατήριο, προσωπικές εμπειρίες? Ανέφερες την αιμάτωση. Βλέπω τον κύριο Αναγνωστόπουλο εδώ πέρα, που ήταν και παλιά στο Λονδίνο. Έχουμε μελέτες βελτίωσης αιμάτωσης του μυοκαρδίου σε σύνδρομο X ή σε άλλες, σε ισχυμική νόσο, που να βελτιώνει πραγματικά την αιμάτωση του μυοκαρδίου? Το μικρόφωνο στον κύριο Αναγνωστόπουλο στη μέση. Μονολεκτικά η απάντηση είναι ναι, όχι τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερα πράγματι υπήρξαν μελέτες και σπινδιογραφικές, οι οποίες πραγματικά έδειξαν βελτίωση της αιμάτωσης μετά την χορήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες, μπορούν από το ακροατήριο, βλέπω τον κύριο Κλέτα, αλλά από το ακροατήριο ποιοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει στην επαγγελματική του ζωή νεολαζίνη? Είστε όλοι καρδιολόγοι. Ποιοι δεν έχουν? Άρα κρίνω, Χριστίνα, ότι όλοι έχετε χρησιμοποιήσει νεολαζίνη. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ποιοι έχουν χρησιμοποιήσει νεολαζίνη? Εντάξει. Άρα είστε ξύπνοι. Δημήτρη. Εξαιρετική ομιλία, κύριε Χρυσοχώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ασθενείς με χρόνια στη θάχη,
οι οποίοι είναι σε αγωγή με νητρόδι. Όταν εμείς σκεφτόμαστε να τους ξεκινήσουμε σαν ροναζίνη, θα διακόψουμε τα νητρόδι και θα τα αντικαταστήσουμε με ροναζίνη ή θα τα βάλουμε on top. Και αν το α θα πρέπει η δοσολογία να είναι υψηλότερη από αυτή που ξεκινάμε, εάν τα βάλουμε on top. Ναι. Ευχαριστώ. Σωστό. Κοιτάξτε, η on top συνήθως μπαίνει, για να είμαστε ειλικρινείς, εκτός όταν ο ασθενής εμφανίζει δυσανεξία στα νητρόδι. Και εμείς σκεφτόμασταν να τα αποτιτλοποιήσουμε ή και να τα σταματήσουμε, που είναι και αρκετοί ασθενείς με έντονη κεφαλαλγία. Τώρα, όσο αφορά τη δοσολογία, με την τροποποίηση, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε από τη δόση το 375. Λογικό είναι να το κρατήσει κανείς, τι λέει και το SPC του φαρμάκου, 2 εβδομάδες σε αυτή τη δοσολογία για να αποφύγεις κάποιες επιπλοκές. Τι επιπλοκές είναι πιο συνήθεις. Το πιο σύνθεση που μπορεί να κάνει η ρανολαζίνη είναι δυσκυλιότητα. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει και σε ασθενείς που μου έχουν αναφέρει σαν σύμπτωμα και κάποια άτυπα επεισόδια ζάλης. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα πιο σπάνια ή μπορεί να έχουμε συμπτώματα λόγω συγχορηγήσης φαρμάκων. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάζει κανείς αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, γιατί όπως είπαμε, είναι μεταβολίζεται από το ίδιο γνωστό κοιτόχρωμα τα υπόλοιπα φάρμακα. Άρα, η χρήση grapefruit, που τόσο στην Ελλάδα είναι τόσο διαδεδομένη, ή κινηδίνη ή άλλα φάρμακα αντικοιμικετιασικά. Μετά γίνεται τη τυλοποίηση και καλό να γίνει τη τυλοποίηση, γιατί για μένα οι ενεργείς δόσεις είναι 500 ή 750 δύο φορές ημερησίως. Τώρα, γνωρίζοντας τον ασθενή ο καθένας και εφόσον σκοπεύει να υποτιτλοποιήσει τα νητρόδι, εγώ προχωρώ σε πολύ πιο γρήγορη τυλοποίηση από τις 2 εβδομάδες που προτείνεται στα μεσοδιαστήματα. Και εγώ, Δημήτρη, εγώ σταματάω τα νητρόδι, διότι και δίνω την ευκαιρία να αυξήσω τους beta blocker τα μέα για να κρατήσω μια καλή πίεση και αυξάνω τη δόση της ρανολαζίνης, έτσι ώστε και αποφεύγουμε την ανθεκτικότητα στα νητρόδι, γιατί το χειρότερο πράγμα στα νητρόδι βραδιάς της απορρόφησης ιδίως είναι η ανθεκτικότητα. Και συνεχίζουμε να δίνουμε νητρόδι, αλλά ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα. Οπότε το σταματάμε και δίνω εγώ, τουλάχιστον στην εμπειρία μου, ρανολαζίνη 350-500 και τυπλοποιείται. Και συγχρόνως αναρωτιέμαι γιατί στις οδηγίες δεν λέμε να σταματήσουμε τα νητρόδι, διότι υπάρχει αυτή η υποψία ότι επιδεινώνουμε την υποκείμενη στη θάνχη η Στεφανία Νόσο. Είναι το πρόβατο κρυμμένο, ο λύκος κρυμμένο στη γούνα του αρνιού. Που αυτό μπορεί να ισχύει. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε ασφαλώς να διακόψουμε τα νητρόδι στη χρόνια Στεφανία, στη θάνχη. Το άλλο που ανέφερες είναι οι αριθμίες. Δεν είναι κοιλιακές αριθμίες πιο πολύ, είναι υπερκοιλιακές. Και τις κοιλιακές αλλά αριθμίες. Αλλά γίνει μελέτη απλά σαν pill in the pocket, στάνταρ ταξικολπικής μαμαργής. Αλλά σε υψηλές δόσεις, 2 γραμμάρια. Ναι, 2 γραμμάρια στην Ελλάδα δεν το δίνουμε. Τατιάνα, δίπλα, στη μέση, δίπλα σας. Ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χρυσοχώου για την εξαιρετική διάλεξη. Απλώς κάτι που αναρωτιέμαι πάντοτε, όποτε χρησιμοποιώ ή όποτε ακούω διαλέξεις για τη ρανολαζίνη, είναι για το διαχωρισμό αυτό στην συμπτωματική χρόνια Στεφανία Νόσο και στην ασυμπτωματική. Ποτέ μου δεν μπόρεσε κανείς δεν μπόρεσε να μου απαντήσει αυτό το ερώτημα. Γνωρίζουμε ότι η σιωπηρή ισχαιμία έχει, τουλάχιστον στο σπινδυρογράφημα αιματόσεως μυοκαρδίου και στον τρόπο συμπεριφοράς της ισχαιμίας, παρόμοια συμπεριφορά με τη συμπτωματική. Επίσης, προγνωστικά, η σιωπηρή ισχαιμία έχει πολύ κακή πρόγνωση. Πολύ παλιές μελέτες αυτές. Έτσι, αναρωτιέμαι, τι είναι εκείνο που δεν προχωρά περαιτέρω τη φαρμακοβιομηχανία στο να διερευνήσει και το άλλο σκέλος της χρήσης στην Στεφανία Νόσο, στην ασυμπτωματική, με ισχαιμία ασυμπτωματική. Θα σου πω, Τατιάνα, η δική μου απάντηση σε αυτή και παρακαλώ να το συζητήσει, είναι ότι η ρανολαζίνη δεν έχει αντικειμενικά, πώς να το πούμε, ευρήματα στην μείωση της ισχαιμίας.
είναι πιο πολύ υποκειμενικά, είναι συμπτωματικά. Είναι στην παράταση του τεστ κόπωσης, αλλά όχι... Συγγνώμη, αλλά έχει, γιατί σε μελέτες που έγιναν με σμιλτηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου, βρέθηκε σημαντική μείωση της ισχυμικής περιοχής. Άρα έχει μείωση αντικειμενικά προσδιορισμένη. Δεν το ξέρω. Όντως υπάρχουν μελέτες, απλά δεν έβαλα και εγώ τη διαφάνεια σπιθυρογραφήματος, που είναι σε μπούλα η καταγραφή και φαίνεται η μείωση της ισχυμικής περιοχής. Αλλά είναι και αντικειμενικά, νομίζω, η δοκιμασία κόπωσης είναι αντικειμενική, γιατί βλέπεις το χρόνο για το αίσθημα. Είναι ο χρόνος, αλλά δεν είναι ο πόνος. Έχει και το πόνο μέσα, εμφάνιση συμπτωμάτων. Ο πόνος έχει πάντα υποκειμενικότητα, γιατί ο ασθενής το λέει, η αλήθεια είναι, αλλά βλέπεις αντικειμενικοποίηση, που είναι η διάρκεια που θα μπορέσει ο άλλος, η πτώση του εστί. Σίγουρα. Είναι σωστή παρατήρηση αυτό που λέει η κυρία Κίτσιου. Νομίζω, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, ίσως είναι δύσκολος ο εντοπισμός των ασθενών αυτών. Θα πρέπει να μπουν στον χώρο των διαβητικών ίσως ασθενών, που έχουν σε μεγάλο ποσοστό σιωπηρά στη θάχη, ηλικιωμένων και γυναικών. Νομίζω αυτές οι τρεις κατηγορίες έχουν. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι μελέτες με το SPECT και τη μείωση της ισχυμίας του ισχυμικού φορτίου δεν είναι πολύ τεκμηριωμένες. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αλλού αυτό. Άλλες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η Χριστίνα κάλυψες το θέμα πολύ καλά. Απάντησες τα ερωτήματα. Νομίζω ότι ήδη το ακροατήριο είναι πεπισμένο ότι η ρενοραζίνη έχει ένα σημαντικό ρόλο στην θεραπεία των ασθενών με χρόνια ισχυμική νόσο και στη θάγχη. Στη θάγχη, με αναφέρεται πάντα στη θάγχη, άρα σύμπτωμα. Και βέβαια, εγώ πιστεύω ότι να αλλάξουμε, να σταματήσουμε τα νητρώδη είναι βασικό στην θεραπεία. Δεν ξέρω αν είναι σε guidelines αυτά ή στο χαρτί της ρενοραζίνης, διότι μπορούμε και μειώνουμε την ανθεκτικότητα στα νητρώδη, αλλά πιθανώς να μην επιδεινώνουμε και την ισχυμία. Αρρυθμίες, και αυτό νομίζω ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά και εδώ πρέπει μεγάλες δόσεις, τις οποίες στην Ελλάδα γενικά αποφεύγουμε μεγάλες δόσεις. Τη συνύπαρξη στατινών, κρίνεις απαραίτητο να σταματήσουμε την συμβαστατίνη που συνήθως οι ασθενοί μας παίρνουν και να το γυρίσουμε σε πράβα ή ατόρβαστατιν. Ναι, αυτό είναι μια θεμητή λύση ή αλλιώς υποτιτλοποίηση. Ή αλλιώς υποτιτλοποίηση. Ναι. Και βέβαια ότι ουσιαστικά βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής του ασθενή, που αυτό είναι και το τελικό ζητούμενο. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτής της ομιλίας και συνεχίζουμε με την επόμενη. Ευχαριστώ, Χριστίνα, και πάλι.